Πάμε στο Γιώργο Μπανάτσα. Σκεφτόμουν, Γιώργο, ότι εκτιμούσαμε παρά τις διαφοροποιήσεις που είδαμε ότι τουλάχιστον στο θέμα του αποκλεισμού του κόμματος Κασιδιάρη ή όποιου μας ξεφυτρώσει στο μέλλον θα τα βρίσκαν. Κλείνε το μάτι στις ακροδεξιές ψήφους ήταν ο ισχυρισμός Τσίπρα. Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το έχουμε πει από αυτή εδώ την εκπομπή, έχει ένα δίκιο στο ότι εκπομπές από τις φυλακές κάνει 2 χρόνια τώρα ο Κασιδιάρης. Ξέρουμε ότι κανονικά στις φυλακές ούτε κινητό δεν έχεις. Όχι κάμερα και να στείνεις κανονικές εκπομπές που μεταδίδονται από το YouTube, στο Facebook, στα social δηλαδή του κόμματος και του Κασιδιάρη. Αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο δεν έχουμε πάρει μέχρι τώρα απάντηση από 2 υπουργεία που είναι αρμόδια για το τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα λέω εγώ τα δικά μου, τον χάσαμε τον Γιώργο, είναι κάτι που πραγματικά θα θέλαμε πάρα πολύ να απαντηθεί. Πώς γίνεται ένας φυλακισμένος να κάνει εκπομπές, αυτές να βρίσκουν πρόσβαση σε μια κοινωνία. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Και να θυμούνται ότι υπάρχει ένα κόμμα που το βλέπουν δημοσκοπικά να είναι στο 2 αρχικά, στο 2,5 να αγγίζει το 3 και να είναι σε αλέρτ όλοι. Αλλά η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να μας εξηγήσει πώς κάποιες τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να απευθύνονται στον ελληνικό λαό από τις φυλακές. Θεωρούσαμε ότι αυτό που ισχύει παραβιάζεται με τα κινητά κλπ. Αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Έτσι, αυτό θα έπρεπε να έχει σταματήσει από καιρό. Έλεγα λοιπόν, Γιώργο, ότι επειδή το έχουμε και εμείς σημειώσει και δεν έχει απαντηθεί ακόμα από την πλευρά της πολιτείας, της κυβέρνησης δηλαδή, γιατί είναι 2 τα αρμόδια υπουργεία, πώς ακόμη και σήμερα ο Κασιδιάρης φτιάχνει βίντεο και τα εκπέμπει από τη φυλακή. Νομίζω ότι είναι αυτό. Εγώ δεν λέω ότι ταυτίζομαι με το μέρος της κριτικής σου ΣΥΡΙΖΑ ότι κλείνει το μάτι στις ακροδεξιές ψήφους, αλλά το, να βάζει αυτό το ερώτημα που το έχουν βάλει πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και δεν έχει πάρει απάντηση, είναι κάτι που πρέπει να απαντηθεί εν πάση περιπτώσει. Ναι, νομίζω ότι προφανώς αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί και προφανώς πολύ σωστή είναι η επισήμανση, σε άκουγα νωρίτερα πριν που την έκανες, ότι στους φυλακισμένους δεν επιτρέπεται καν η χρήση κινητού τηλεφώνου. Και σωστά δεν επιτρέπεται, έτσι. Πώς είναι δυνατόν τώρα να επιτρέπεται η χρήση κάμερας, η λήψη βίντεο κτλ. Και πώς φτάνουν αυτά τα βίντεο, πού φτάνουν και πώς αξιοποιούνται από εκεί και πέρα. Προφανώς υπάρχει ζήτημα. Και μάλιστα για έναν κρατούμενο, ποιος δεν είναι ένας απλός κρατούμενος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για πολύ συγκεκριμένα αδικήματα, για πολύ συγκεκριμένο, έτσι, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Κατά συνέπεια, η επικοινωνία αυτής της μορφής νομίζω ότι εμπίπτει και στα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε. Μα προφανώς. Προφανώς. Έτσι, γιατί εκπέμπει τα ίδια συνθήματα, τις ίδιες ιδέες, για τις οποίες δεν καταδικάστηκαν ακριβώς για τις ιδέες, αλλά για τα εγκλήματα που τέλεσαν μέλη και βασικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Πού θα καταλήξουμε σε αυτή την ιστορία? Κοίταξε, νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσουν. Δεν θα συμφωνήσουν. Είναι φανερό. Ομοφωνία, θα υπάρξει, ο καθένας θα τηρήσει τη δική του στάση. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να κρατήσουμε σωτήριο ότι τελικά νομίζω ότι έστω και διαφωνώντας συμφωνούν. Ναι, στον πυρήνα υπάρχει συμφωνία, στο διαδικαστικό τα σπάνε. Γιώργο, συγγνώμη, σ' αφήνω, έχουμε ξεφύγει πολύ από τους χρόνους.